Λοιπόν, έχουμε μαζί μας στον Λίμπερο τον Κώστα Δημητρίου, τον στόπερ του Παστεραϊκού, φετινό μεταγραφικό απόκτημα. Κώστα, καλησπέρα. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και συμπαίκτη του Ριβάλντο, έτσι. Και συμπαίκτη του Ριβάλντο. Και συμπαίκτη του Ριβάλντο, να τα λέμε αυτά. Κώστα, πολύ μεγάλη νίκη, παύλα πρόκριση, καινούργια ομάδα ο Παστεραϊκός, όχι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καινούργια στην κατηγορία, με πολλά νέα παιδιά, με πολλές μεταγραφές. Ήρθε η πρόκριση με περιπετειώδη τρόπο. Δεν ξέρω, το περιμένατε, το πιστεύατε, το θέλατε. Πώς ακριβώς έτσι είδες το παιχνίδι? Εννοείται πως το πιστεύαμε. Εγώ το περίμενα εξ αρχής. Πιστεύω πολύ στην ομάδα μου. Το ίδιο και τα παιδιά. Και όλοι όσοι γύρω την ομάδα νομίζω. Το έχουμε αποδείξει ακόμη και στα φιλικά ότι παίζουμε ένα άλλο ποδόσφαιρο. Και πλέον αρχίζουμε να υιοθετούμε και μια φιλοσοφία. Να το πω ότι έχουμε ένα μέταλλο, έχουμε ένα χαρακτήρα που... Άλλες ομάδες όταν τρώνε ένα γκολ σε match που είναι νοκάουτ, κάνουν ώρα να επιστρέψουν και εμείς μέσα σε ένα λεπτό καταφέρουμε να αλλάξουμε το παιχνίδι από εκεί που ήταν κατά μας να το κάνουμε υπέρ μας. Το φέραμε στο ύψος μας και νομίζω ότι τα λόγια είναι περιττά μετά από αυτό. Και φάνηκε κιόλας ότι εντάξει, ο Ηρακλής έχει επιστρέψει, αλλά χάθηκε, να το πω έτσι, για πολλά χρόνια μέσα στα προβλήματά του. Αλλά δεν, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, να μου επιτρέψει, δεν μασίσατε, να το πω έτσι, από το όνομα του αντιπάλου που είχατε απέναντί σας. Ήταν και αυτό κάτι σημαντικό. Εννοείται, εντάξει, πως ο Ηρακλής έχει μια ιστορία, αλλά εμάς δεν μας απασχολεί αυτό. Δεν θα κοιτάξουμε, νομίζω, σε κανένα παιχνίδι τον αντιπάλου. Ναι. Εμείς κοιτάμε την πορεία μας, κοιτάμε τους εαυτούς μας. Προπονούμαστε καθημερινά, έχουμε τους δικούς μας στόχους, τη δικιά μας φιλοσοφία, όπως μας περνάει ο προπονητής μας. Ναι. Οπότε νομίζω δεν έχουμε να φοβηθούμε κανένα όνομα. Και... ο κύριος αντιπαλός μας είναι αυτός μας. Και φαντάζομαι ότι κίνητρο αποτελεί και για εσάς σε κάποια φάση να εντοπίσετε και κάποια ομάδα από τη μεγάλη κατηγορία. Είναι σίγουρα το δέλεαρ είναι μεγάλο, αν τα καταφέρετε. Πάντα, το κίνητρο είναι να νικάς. Όταν γίνεις νικητής, το καλύτερο συνέστημα δεν υπάρχει. Πάντως, Κώστα, νομίζω ότι έγινε ένα ανοιχτό παιχνίδι, ωραίο παιχνίδι. Και ο Παστεραϊκός είχε τις φάσεις του και το δοκάρι του και ο Ηρακλής το ίδιο και δοκάρι επίσης. Γενικότερα δείξαν δύο ομάδες ότι δεν ξέρω, θα είναι στις πρωταγωνίστρες φαντάζομαι στη Super League 2. Για τον Παστεραϊκό τι μπορούμε να πούμε σε ένα πρωτάθλημα που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει? Δεν ξέρω αν έχετε κουραστεί από τις προπονήσεις περιμένοντας να μάθετε κι εσείς πότε θα παίξετε κάποιον επίσημο αγώνα πέρα από τον αγώνα του κυπέλλου. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κούραση, ότι έχουμε κουραστεί και ούτε θα κουραστούμε. Αλλά η δουλειά μας είναι να παίζουμε αγώνες και προς το παρόν δεν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Τώρα τους στόχους εμείς ακριβώς δεν θα τους ξέρουμε και ούτε θα τους μάθουμε. Εμείς ανυπομονούμε, περιμένουμε. Είμαστε έτοιμοι, τώρα είμαστε και στους αγώνες. Όσον αφορά το μάτς, όπως είπατε ήταν ένα πολύ καλό μάτς, είχε ρυθμό και ο Ηρακλής ήταν μια καλή ομάδα. Αφού μπορέσαμε και καταφέραμε να το φέρουμε στα μέτρα μας, αυτό ήταν το σημαντικό, ήταν αυτό. Υπάρχει άγχος στον Παστεραϊκό για το κύπελο ή είναι μια διαδικασία που όσο πάει η ομάδα πιο μακριά τόσο το καλύτερο? Πώς το αντιμετωπίζετε? Άγχος θεωρώ ότι δεν υπάρχει σε τίποτα. Έχουμε τους στόχους μας, αλλά είναι ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί πάντα να νικάει ούτε ο καλύτερος, ούτε κάθε φορά θα νικάς. Θα έρθουν και άτυχες στιγμές. Προς το παρόν πηγαίνουμε καλά. Είμαστε χαρούμενοι. Για σένα Κώστα, πώς ήταν η επιστροφή στην Ελλάδα μετά από 3 χρόνια, σωστά? Περίπου 3 χρόνια, ναι, λίγο παραπάνω. Ελβετία, Ουγγαρία, στη Βασιλεία, στην Ουγγαρία αγωνίστηκες. Πώς είναι η επιστροφή σου στην Ελλάδα μετά από 3 χρόνια? Στην αρχή η απόφαση δεν ήταν εύκολη. Mm-hmm. Δηλαδή μου προξένησε κάποιες αμφιβολίες, να το πω. Αλλά όταν ήρθα εδώ πέρα στην οικογένεια του Παστεραϊκού με αγκάλιασαν και κατάλαβα ότι έκανα την πιο σωστή επιλογή που θα μπορούσα να κάνω. Να κάνω ένα καλό restart. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Και νιώθω χαρούμενος, νιώθω ευτυχισμένος, νιώθω ότι ξαναβρίσκω τον εαυτό μου. Η εμπειρία σου στη Βασιλεία τι σου άφησε, Κώστα? Γιατί ήταν μια μεταγραφή πολύ μεγάλη για την εποχή και στην ηλικία που βρισκόσουν το 2008. Η εμπειρία μου στη Βασιλεία μου άφησε μόνο θετικά. Μόνο θετικά. Μπορεί να μην το project Βασιλεία να μην έπιασε στο 100%, mm-hmm. αλλά μόνο και μόνο που πηγαίνει σε μια τέτοια ομάδα αποκτάς εμπειρίες, αποκτάς παραστάσεις. Σε κάνει σίγουρα και πιο δυνατό και πολύ πιο σοβαρή προσωπικότητα. Μπορούμε να πούμε ότι είσαι, Κώστα, ένα παιδί του ΠΑΟΚ? Θεωρείς τον εαυτό σου έτσι ή όχι? Γιατί είσαι ακαδημίας του ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ, αντρώθηκα. Ναι. Ναι, εννοείται.
Σε θυμόμαστε τουλάχιστον εγώ από την προετοιμασία με Στανόγεβιτς. Νομίζω έχει αφήσει πολύ θετικές εντυπώσεις. Στανόγεβιτς. Στα φιλικά. Είχαμε πάει καλά, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Στανόγεβιτς πήγε πολύ καλά. Εσύ νομίζω αυτό που ήταν να κάνεις το έκανες την προετοιμασία. Δεν ήταν και λίγο πράγμα νομίζω στην ηλικία εκείνη. Εντάξει, πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ θεωρούσαν ότι μπορούσες να μείνεις στο ΠΑΟΚ. Θυμάμαι πάντως μια κουβέντα του Στανόγεβιτς ότι σε έχει ξεχωρίσει από τότε. Δεν ξέρω αν έχεις καλές εντυπώσεις από τον Σέρβο στις λίγες μέρες που συνεργαστήκατε, αλλά ο ίδιος τουλάχιστον όταν μιλούσε για σένα έλεγε ότι είναι ένα στόπερ που μπορεί να σταθεί σε πολύ ψηλό επίπεδο, Κώστας. Το χαίρομαι για τα λόγια του τώρα. Δεν τον έζησα πάρα πολύ σαν προπονητή. Κανείς μας. Κανείς. Κανείς δεν τον έζησε. Είναι ιστορία. Ναι. Εντάξει, ήταν λίγο μυστήρια εκείνο το καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ. Πάντως γενικότερα νομίζω ότι δεν έχει βγει από το μυαλό σου το εξωτερικό, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, ότι η εμπειρία σου στη Βασιλεία ήταν θετική. Νομίζω, αν σου παρουσιαστεί ξανά ευκαιρία, δεν θα το σκεφτείς και πολύ. Γερός να είσαι ένα, δύο, τρία χρόνια. Νομίζω πως κάθε ποδοσφαιριστής κοιτάει το καλύτερο για αυτόν. Εγώ κοιτάω το καλύτερο για μένα. Τώρα, το τι θα έρθει, πάντα θέλω να πηγαίνω ανωδικά. Mm-hmm. Γι' αυτό έρθα και στον Πανσεραϊκό, γιατί ήθελα να κάνω ένα αριστερό στην καριέρα μου, να επανέλθω. Και να το καταφέρουμε, γιατί όχι. Το πρωτάθλημα της Super League 1 το παρακολουθείς, Κώστα, στο ξεκίνημά του? Ναι, φυσικά. Η εικόνα που σου αφήνει γενικότερα σαν πρωτάθλημα, ο ανταγωνισμός, το θέαμα, η ποιότητα από τους αγώνες που έχεις δει, η πρώτη σου εντύπωση? Πάντα εγώ το έλεγα ότι στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο είναι πολύ ποιοτικό. Απλά για κάποιο λόγο μας λείπει ο ρυθμός. Δηλαδή ο ρυθμός που υπάρχει στο εξωτερικό στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ενώ υπάρχουν καλύτεροι παίκτες. Τώρα ποιος είναι ο λόγος αυτό δεν είμαι ο κατάλληλος κριτής. Αλλά νομίζω ότι άμα βάζαμε αυτό το κομμάτι στο ποδόσφαιρό μας θα πηγαίναμε πολύ πιο μπροστά. Μήπως είναι, Κώστα, τώρα που το λες πάνω στην κουβέντα, σκέφτομαι μήπως είναι ένας λόγος ότι ξεκινάμε πιο αργά από όλους σχεδόν. Μήπως έπρεπε σιγά σιγά να ξεκινάνε υποχρεώσεις τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου τουλάχιστον. Και όχι 15 Αυγούστου ή 25 Αυγούστου ή... Θα μπορούσε, αλλά και πάλι δεν είμαι αυτός που θα το κρίνει. Mm-hmm. Δεν μπορώ να ξέρω σίγουρα. Το ΠΑΟΚ πώς το βλέπεις απ' έξω, στο ξεκίνημά του, με Ράς Μαλουτσέσκου? Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Mm-hmm. Προφανώς, κάνει πρωταθλητισμό. Τώρα εκεί κρίνονται τα πράγματα στη λεπτομέρεια. Θα είναι υπόθεση των δύο, πιστεύεις, Κώστα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακού ή βλέπεις την ΑΕΚ ή κάποια και άλλη ομάδα που έχει τα... από αυτά που έχουμε δει, εντάξει, γιατί όντως είναι το δείγμα πολύ μικρό, πέντε αγωνιστικές, αλλά θα είναι κοντά στον δύο ή ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Δεν είναι ακόμα ΑΕΚ Παναθηναϊκός Άρης στο επίπεδο να χτυπήσουν τους δύο, θεωρείς? Κατά την άποψή μου, όχι. Mm-hmm. Είναι δύο πολύ μεγάλες ομάδες, έχουν ακραία ρόστερ, οπότε για μένα αυτοί οι δύο θα πρωταγωνιστήσουν. Μια ερώτηση προσωπική δική μου, έτσι, σαν απορία περισσότερο. Ναι. Στην Ελβετία που αγωνίστηκες χρόνια, απασχολεί τους δημοσιογράφους, τον κόσμο, τις ομάδες τόσο πολύ η διαιτησία? Γιατί ξέρεις, στην Ελλάδα είναι ένα θέμα διαχρονικό. Η διαιτησία καθόλου. Καθόλου. Δεν τόσισα ούτε μια στιγμή να ασχοληθούμε με τον διαιτητή. Έτσι είναι η κουλτούρα τους, ή οι διαιτητές είναι καλοί και κάνουν λάθη, αλλά το βλέπεις ότι είναι ανθρώπινο? Γιατί δεν ασχολούνται? Έτσι είναι η κουλτούρα τους, ναι, ακριβώς αυτό. Γιατί είναι ανθρώπινο και οι διαιτητές είναι στο επάγγελμά τους. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει λάθη. Μόνο αυτό δεν κάνει λάθη. Ήταν το επίπεδο καλό της διαιτησίας στην Ελβετία? Πώς το έκρινες? Αρκετά καλό. Ναι. Πολύ καλό. Και φαντάζομαι δεν είχαν και την πίεση που έχουν οι Έλληνες διαιτητές από όλους εδώ στην Ελλάδα. Νομίζω δεν έχει να κάνει με θέμα πίεσης. Είναι άνθρωποι. Θα κάνουν και λάθη και θα παίξουν στα ίσια όλα τα παιχνίδια. Δεν θα διηγηθεί κανείς. Mm-hmm. Δεν είχαμε παράπονο ούτε όσα χρόνια ήμουν εκεί. Εμείς να σου ευχηθούμε, Κώστα, καλή επιτυχία και προσωπικά την υγεία σου, Νάκη, μακριά από τραυματισμούς. Καλή επιτυχία με τον Πανσεραϊκό, που εγώ προσωπικά δεν έχω κρύψει ότι τον έχω στην καρδιά μου. Εντάξει, και λόγω καταγωγής. Δύσκολο πρωτάθλημα, απαιτητικό. Το να ανεβαίνει μόνο ένας από 36 ομάδες δεν το κρίνουμε και πολύ σωστά. Πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Πολύ δυνατό να ξεκινήσει τόσο που γίνεται πιο γρήγορα, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά που έχει η κατηγορία. Να παίξετε αγώνες. Και νομίζω ότι με την τηλεοπτική κάλυψη που θα έχει το πρωτάθλημα θα πρέπει λίγο να πέσουν περισσότερα φώτα πάνω του, γιατί έχει και πολλές ιστορικές ομάδες και καλές ομάδες
και καλούς ποδοσφαιριστές. Πάρα πολλές ομάδες. Mm-hmm. Φαντάζομαι συμφωνείς. Συμφωνώ απολύτως. Ευχαριστούμε Κώστα που ήσουν στο Λίμπερο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.